Τι θα δημιουργήσουμε ξανά, κύριε Μαραγκέ? Κοιτάξτε, η δημιουργία ξανά δημιουργήθηκε από όλους εμάς που είδαμε που είχαμε την ανάγκη να πάρουμε τα ενία και να κάνουμε αυτά που δεν έγιναν τα τελευταία 30 χρόνια, που μας οδήγησαν τελικά να αισθανόμαστε αφελείς, που πιστέψαμε σε σλόγγαν όπως η αλλαγή, όπως η επανίδυση του κράτους, όπως το λεφτά υπάρχουν, και τελικά φτάσαμε έως εδώ. Όλοι είμαστε άνθρωποι του δημιουργικού κομματιού της κοινωνίας, έχουμε ιδρώσει, δεν τα φάγαμε μαζί και θελήσαμε κάποια στιγμή αυτή τη φωνή να την μεταφέρουμε στην πολιτική. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, όπως και εγώ ίδιος. Έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο λόγω χρόνου μάλλον θα πρέπει οι τηλεθεατές να το ψάξουν στο διαδίκτυο ως Δημιουργία Ξανά ή www.dimyurgiaxana.gr. Πλήρες πρόγραμμα. Κατεβαίνουμε στις εκλογές μέσα σε 6-7 εβδομάδες από την επίσημη, την ιδρυτική συνδιάσκεψη του κόμματός μας που έγινε στις 11 Μαρτίου. Με πλήρη συνδυασμού σε όλη την επικράτεια και με ψηφοδέλτιο επικρατείας. Και μάλιστα υπήρχε συνοστισμός από πολλούς αξιόλογους που ήθελαν να συμπεριληφθούν ως υποψήφοι. Αν θέλετε, πέστε μας, αν προσδιορίζετε το κόμμα σας αριστερά, δεξιά, κέντρο ή όχι. Αυτή είναι μια πολύ κλασική ερώτηση. Δεν συμπεριλαμβάνουμε την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά, αλλά απευθυνόμαστε σε όλους όσους έχουν ιδέες φιλελεύθερες αλλά και προοδευτικές, και είμαστε ένα κόμμα συναισθηματικού ορθολογισμού. Προσωπικά θα ήθελα να πω ότι έζησα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Είμαι καθηγητής οτορυνολαριγολογίας σε σοβαρότατο πανεπιστήμιο που αξιολογείται από όλους τους οργανισμούς που αξιολογούν πανεπιστήμια στο εξωτερικό από τα 39 μου. Επειδή είπατε για το πανεπιστήμιο, θα θέλαμε να το προσδιορίσετε και αυτό ποιο είναι. Επειδή μόνο σας το είπατε σοβαρότατο, και όποιος ακούει μπορεί να ρωτήσει ή να πει, και δεν θέλουμε να αποφύγουμε την ερώτηση αυτή. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Mainz στη Γερμανία και υπήρξα αναπληρωτής καθηγητής για 8 χρόνια στο Freiburg της Γερμανίας. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι συνάντησα, αφού αναφέρεσαι επί προσωπικού, ότι συνάντησα την αξιοκρατία μέχρι το 1981 στην Ελλάδα. Τελείωσα το Πανεπιστήμιο το 1985 και έφυγα αμέσως. Και στα 39 μου, όπως σας είπα, έγινα καθηγητής εκεί. Έχω ειδική εκπαίδευση πάνω σε θέματα νοσοκομιακής διοίκησης και οικονομίας της υγείας, πιστοποιημένα από την Ακαδημία της Γερμανίας γι' αυτό και εφαρμοσμένα για 8 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ. Και ο σκοπός που σηκώθηκα από τον καναπέ μου και ασχολούμαι ταυτόχρονα στη δημιουργία ξανά είναι ότι θα ήθελα κάποτε να βάλουμε πάτο, μάλλον άμεσα να βάλουμε πάτο στο βαρέλι της υγείας, στο οποίο καταξοδεύονται δισεκατομμύρια, τα οποία κατά την άποψή μας αντιστοιχούν ακόμα και στο έλλειμμα του προϋπολογισμού μας κάθε χρόνο. Αν μπει αυτός ο πάτος, μόνο από αυτό θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Τώρα, όσον αφορά αυτά που υπόθηκαν για τη χρεοκοπία, για να την αποφύγουμε θα πρέπει να σταματήσει η ύφεση. Θα πρέπει να δούμε το συντομότερο δυνατόν, να βάλουμε ισολογισμό τα έσοδα με τα έξοδα και να μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης το συντομότερο δυνατό. Το κόμμα μας έχει όλες αυτές τις θέσεις διατυπωμένες και ελπίζουμε να κερδίσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού που ή δεν τους άρεσε αυτό που άκουσε μέχρι τώρα σήμερα εδώ ή δεν πίστεψε αυτό που άκουσε μέχρι σήμερα εδώ. Και επειδή δεν βλέπω ότι δεν έχετε το σήμα μας και ίσως οι ψηφοφόροι να το ψάξουν στις εκλογές, θα ήθελα να το δείξω ενδεχομένως στην κάμερα. Να το δείξετε. Αυτή είναι η δημιουργία ξανά. Να το δείξετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.